Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί για την αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές στον ομό Σερών, Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα του δελτίου μας αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού, Απόστολος Αντωνούδης, μίλησε τηλεφωνικά στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές και αναφέρθηκε στη λειτουργία των διοδίων στον Προμαχώνα. Η τοπική κοινωνία είναι αναστατωμένη με το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί ειδική μέρημνα για τις διελεύσεις μόνιμων κατοίκων και εργαζόμενων στις υπηρεσίες του Τελωνίου και στα καταστήματα που βρίσκονται στην περιοχή. Ο κ. Αντωνούδης αναφέρθηκε στην πρόταση από πλευράς της εταιρείας και έκανε λόγο για 10 ελεύθερες διελεύσεις το μήνα για τους κατοίκους και 20 για τους εργαζόμενους. Η πρόταση αυτή έγινε προς τα συναρμόδια υπουργεία που καλούνται να πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Σε λειτουργία τίθεται από την 5η 7 Ιουλίου ο πρώτος σταθμός διοδίων σε κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού. Πρόκειται για το σταθμό του Προμαχώνα στον κάθετο άξονα Λαγκαδά Σερών Προμαχώνα. Η διέλευση θα έχει τις ίδιες χρεώσεις με τα υπόλοιπα διόδια της Εγνατίας πλην των Μαλγάρων που είναι φθηνότερα, δηλαδή 2,40 για τα ΙΟΤΑΧΗ, 1,70 για τα δίκυκλα και από 6 έως 8,40 για τα μεγάλα οχήματα. Στο μεταξύ, αντιδράσεις προκαλεί η διανομή κάρτας ελευθέρας μετακίνησης για τους κατοίκους των κοινοτήτων Προμαχώνα και Αγκίστρου, όπως και για τους εργαζόμενους στο Τελωνείο και τα φορολόγητα, καθώς οι ελεύθερες διαδρομές που προτείνει η Εγνατία Οδός μάλλον δεν ικανοποιούν τους εργαζόμενους. Μιλάτε προφανώς για το φαρμακείο, για το πρατήριο καυσίμων, για τα duty free. Επανειλημμένα έχουν έρθει στο γραφείο μου και έχω συζητήσει και με τον Δήμαρχο και με τους τοπικούς εκεί άρχοντες, αλλά και με τους επαγγελματίες. Και σε αυτό το οποίο καταλήξαμε είναι ότι με κάρτες ελεύθερης διέλευσης για τους κατοίκους, περιορισμένο αριθμό προφανώς, μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Να σας πω ότι εξετάσαμε και άλλες λύσεις, οι οποίες δεν ευδοκίμησαν. Αυτό το οποίο λοιπόν προτείναμε, γιατί δεν αποφασίζει η Εγνατία Οδός, αποφασίζουν δύο υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο το Υπομεδή. Σαφώς και θα πρέπει να πούμε ότι το θέμα έχει έρθει επανειλημμένα και στη Βουλή. Βεβαίως. Έχουμε κάνει μια πρόταση λοιπόν έτσι ώστε να εκδοθεί μια κοινή υπουργική απόφαση που να αντιμετωπίζει το θέμα. Εγώ να σας πω για την πρόταση την οποία κάναμε. Βεβαίως. Η πρόταση λοιπόν για τους κατοίκους του Άγκιστρου και του Προμαχώνα μιλάει για 20 διελεύσεις, 10 διπλές δηλαδή το μήνα, ελεύθερες διελεύσεις και από εκεί και πέρα θα χρεώνονται. Ναι. Και επίσης για τους εργαζόμενους στα duty free και όπου αλλού υπάρχει εκεί, θα υπάρχουν τα διπλά, δηλαδή 20 διελεύσεις, 20 μέρες δηλαδή ή 40 διελεύσεις. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού αναφέρθηκε και στην κινητοποίηση διαμαρτυρία που ετοιμάζουν οι κάτοικοι της περιοχής. Είναι δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται, αλλά να σας πω ότι και εμείς έχουμε δεμένα τα χέρια μας. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθήσαμε με κάποιο τρόπο να δώσουμε λύση στο πρόβλημα και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό δίνουμε λύση. Δηλαδή, να σας πω ότι για το φαρμακείο ή για το πρατήριο καυσίμων των κατοίκων, νομίζω ότι 10 ημέρες το μήνα είναι υπεραρκετές. Δηλαδή, ποιος πάει παραπάνω από μέρα παραμέρα σε ένα φαρμακείο. Ναι. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε και πραγματικά δώσαμε λύση για τις 20 μέρες των εργαζομένων στα duty free. Και εκεί, αν υπάρχει μια υπέρβαση ενδεχομένως στην οποία δεν καλύπτουν μία ή δύο ημέρες, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά και δεν αξίζει να συζητάμε για κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα ο κ. Αντωνούδης αναφέρθηκε και στις προσλήψεις προσωπικού, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Εγνατία Οδός δεν ήταν υπεύθυνη για τις προσλήψεις όταν ρωτήθηκε για την εντοπιότητα και αν αυτή λήφθηκε υπόψη. Λοιπόν, να σας πω ότι εμείς δεν κάνουμε τις προσλήψεις. Εμείς έχουμε έναν άδοχο όπου είναι οι Αττικές Διαδρομές. Αυτές κάνουν τις προσλήψεις. Αλλά είναι προφανές ότι προτιμήθηκαν από ό,τι ξέρω άνθρωποι οι οποίοι μένουν στα κοντινά χωριά ή σε πολύ κοντινές περιοχές. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Δεν θα μπορούσε να είναι από πολύ μακριά. Είναι και πιο βολικό, εντάξει. Τώρα ένας εργαζόμενος, λογικό είναι να είναι κοντά στη δουλειά του. Για πόσα άτομα μιλάμε, κύριε Πρόεδρε?
Μένουμε στο θέμα. Την έντονη αντίδραση των τοπικών φορέων του νομού Σερών και ειδικότερα του εργατικού κέντρου προκαλεί η λειτουργία του σταθμού διοδίων στον Προμαχώνα. Για το θέμα, από τις αρχές του χρόνου, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Άλκης Σαπιδόπουλος είχε επικοινωνία με την Εγνατία Οδό με έγγραφο που απέστειλε τόσο στην εταιρεία όσο και στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ωστόσο, δύο ημέρες πριν τη λειτουργία του σταθμού, απάντηση δεν έχει δοθεί αν μπορούν να απαλλαγούν ορισμένα οχήματα πλην της αστυνομίας και του ασθενοφόρου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ετοιμάζουν οι κάτοικοι των χωριών Προμαχώνα και Αγκίστρου την ερχόμενη Πέμπτη το πρωί, ημέρα έναρξης λειτουργίας των διοδίων, λίγο πριν το τελωνείο του Προμαχώνα. Η τοπική κοινωνία αλλά και οι εργαζόμενοι στα φορολόγητα είναι αναστατωμένοι με το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί η ειδική μερίμνα για τις διελεύσεις μόνιμων κατοίκων και εργαζομένων στις υπηρεσίες του τελωνείου και στα καταστήματα που βρίσκονται στην περιοχή. Μάλιστα, για το θέμα, από τις αρχές του χρόνου, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, Άλκης Σαπιδόπουλος, είχε επικοινωνία με την Εγνατία Οδό με έγγραφο που έστειλε τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Πράγματι, εδώ και 6 μήνες, από 13 πρώτου του 2016, από τον Ιανουάριο, γνωρίζοντας ότι τα διόδια θα μπουν κάποια στιγμή σε λειτουργία, ως εργατικό κέντρο είχαμε την υποχρέωση για τους εργαζόμενους στα φορολόγητα που απαριθμούν τον αριθμό 57. Πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι καθημερινά πηγαίνουν, έρχονται από Σέρες, από Σιδηρόκαστρο και από τις γύρω περιοχές, οι οποίοι πάνε και εργάζονται στην νεκρή ζώνη του Τολωνίου. Πράγματι, το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, διότι γνωρίζοντας ότι τα διόδια θα έχουν ένα κόστος μεγάλο. Και το κόστος αυτό είναι γύρω στα 4,80 αυθημερών. Πρέπει να πούμε ότι η εργασία των εργαζομένων από τα διόδια είναι γύρω στα 150 μέτρα. Και καταλαβαίνετε, δεν πάνε στην Βουλγαρία ούτε να ψωνίσουν, ούτε να βάλουν βενζίνα, ούτε τίποτε άλλο. Πηγαίνουν στη δουλειά τους. Αντιλαμβάνεστε, και 150 μέτρα να επιβαρύνονται 4,80 αυτοί οι εργαζόμενοι. Είναι κόστος πάρα πολύ μεγάλο, είναι 125 ευρώ, το οποίο πραγματικά, αν αφαιρεθεί από το εισόδημά τους και με τις μειώσεις που γίνανε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, είναι λυπηρό. Και με τη μετακίνηση που πηγαίνουν, έρχονται για τη δουλειά τους και το κόστος βενζίνης. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Κάποιοι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Και τότε, αν η πολιτεία θέλει να φέρουμε εργαζόμενους από την Βουλγαρία, καλώς να τους φέρει. Αλλά να κοιτάξουν τα μάτια του ελληνικού λαού. Πρέπει να πω εδώ μέσα στο νομό Σερών υπάρχουν 6 βουλευτές. Το εργατικό κέντρο λειτουργήσε και θα λειτουργεί θεσμικά. Ως φορέας, θεσμικός φορέας, έκανε αυτές τις κινήσεις. Μας απάντησε η Εγνατία Οδό προτού, μετά από 20 μέρες, τον Φεβρουάριο, ότι. Πλέον ότι δεν μπορεί να εξυπηρεθούν εκτός αυτοκίνητα της αστυνομίας, τα οποία για υπηρεσιακούς λόγους πάνε, ή ασθενοφόρα τα οποία πρέπει να πάνε. Υπόλοιποι άλλοι, το θέμα αυτό υπόκειται πλέον στο Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών και Υποδομών και Δικτύων. Σχετική απάντηση για το θέμα δόθηκε αρχές Φεβρουαρίου από την Εγνατία Οδό, που έλεγε ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων έχουν μόνο οχήματα υπηρεσιακά της αστυνομίας και στενοφόρα. Όσον αφορά όμως απαλλαγή συγκεκριμένων οχημάτων, μπορεί να γίνει μόνο με νέα κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων και Οικονομικών. Πράγματι, όπως στείλαμε την ίδια μέρα την επιστολή, δυστυχώς ο κύριος Υπουργός, κύριος Πρίντζης, δεν απαντά. Ενοχλήθηκαν και πολιτικοί παράγοντες των νομοσφαιρών και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να δώσουν μια λύση. Μια λύση, διότι σήμερα η κυβέρνηση είναι της αριστεράς. Απευθυνθήκαμε και εκεί, ώστε να πιέσουν προς τον Υπουργό Πρίντζη να σταθεί και να δει αυτό το θέμα, το οποίο είναι ουσιαστικό για το εργατικό κέντρο και για τους εργαζόμενους. Πράγματι, μέχρι σήμερα δεν έχουν. Άλλος τρόπος ο οποίος απομένει σε εμάς είναι ότι και ευχαριστώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σηκώνουν και μας δίνουν το βήμα για να πούμε την αλήθεια στους ΕΡΕΟΣ. Δεν μπορεί να έχουμε και δύο υπουργούς και να μην παίρνουν καμιά πρωτοβουλία. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό και ο κύριος Σπρίντζης δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με το ΤΑΙΠΕΔ και τις μεγάλες εκποιήσεις του ελληνικού δημοσίου. Πράγματι, θα είμαστε προστάτες, θα αναδείξουμε το θέμα παραλλαγικά, διότι αυτό δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Δεν υπάρχουν διόδια μπροστά σε τελωνίου σε καμιά περιοχή της χώρας μας. Αυτό που σημαίνει, μόνο στο νομόσφαιρο συμβαίνει. Το μπορούσαν να κάνουν κάπου αλλού τα διόδια. Οπότε κινητοποίηση θα γίνει την Πέμπτη. Οργανωνόμαστε, γιατί υπάρχουν και εργαζόμενοι γύρω στον αριθμό 10 του Λονίου, υπάρχουν και εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί σε πρατήρια και στο φαρμακείο και αστυνομικοί εργαζόμενοι που πάνε με τα γιο ταχύτητα, δεν μπορούν να πάνε με το περισσοκό αυτοκίνητο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πράξη η οποία πρέπει από μόνη της να γίνει. Ποιοι εργάζονται σε αυτή τη νεκρή ζώνη, στην νεκρή ζώνη που είναι 150 μέτρα τα διόδια. Πίεσα και τον πρόεδρο πάλι της Εγνατίας, ο οποίος είναι αναρμόδιος,
Μου λέει πιέσε και σε εγκατέψει τον κύριο Σπίτζη να βγάλει μια υπουργική απόφαση. Εδώ και 5 μήνες περιμένουμε. Ελπίζω την ίσα στιγμή με την πίεση και των βουλευτών των Σερών, αλλά και των δύο υπουργών που έχουμε, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Για να δουν αυτό το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα για περίπου αριθμό γύρω στους. Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο των Σερών χθες το απόγευμα, όταν κοσμηματοπολείο στην οδό Ερμού γέμισε με καπνούς. Επιτόπου έσπευσαν 2 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και άνδρες της ομάδας Δίας, για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων. Οι πυκνοί καπνοί προέρχονταν από εσφαλμένη ενεργοποίηση αντικλεπτικής σαμπούλας που χρησιμοποιείται για να αποπροσανατολίζει τους επίδοξους διαρρήκτες, όπως μετέδωσε το e-proodos.gr. Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της πόλης Οσερών στις 6:30 περίπου το απόγευμα της Δευτέρας, όταν κοσμηματοπολείο στην οδό Ερμού γέμισε με καπνούς. Επιτόπου έσφασαν 2 περιοριστικά οχήματα, καθώς και άνδρες ομάδας Δίας, για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων, ενώ οι πυροσβέστες, προκειμένου να μπορέσουν να εισέλθουν εντός του καταστήματος, έσπασαν τα λουκέτα ασφαλείας και την κεντρική γυάλινη είσοδο. Στη συνέχεια, οι πυροσβέστες εισήλθαν εντός του καταστήματος φορώντας αντισφυξιογόνες μάσκες. Ωστόσο, ανακάλυψαν ότι οι πυκνοί καπνοί προέρχονται από εσφαλμένη ενεργοποίηση αντικλεπτικής σαμπούλας που χρησιμοποιείται για να προσανατολίζει τους επίδοξους διαρρήκτες. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα για ποιο λόγο ενεργοποιήθηκε η αμπούλα, γεμίζοντας με πυκνούς καπνούς το κοσμηματοπολείο. Ευτυχώς, δεν υπήρξε φωτιά. Είμαι ο Σοφοκλής Φιλιππίδης, η φάρμα μας βρίσκεται στο Γάζορ Σερών. Εδώ παράγουμε ντόπια ζώα με μεράκι και αγάπη και τα διαθέτουμε στα σούπερ μάρκετ Κάντας. Ονομάζομαι Τσακίρης Νικόλαος, έχω χειροτροφική μονάδα στο Βαλτοτόπι Σερών. Τα ζώα μας μεγαλώνουν με ντόπιες ελληνικές τροφές. Μπορείτε να τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κάντας. Ονομάζομαι Στέλιος Τζαμπάζης, είμαι από τη Μεσοκόμη, διατηρώ μια φάρμα ζώων εκεί, παράγουμε μοσχάρια, σε αυτή τη φάση τα διαθέτουμε όλα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ του Κάντζα. Είμαι η Μαρία Θασίτη, έχουμε τη φάρμα Θασίτη η οποία είναι στα θερμά Νιγρίτας, εκτρέφουμε τα μοσχάρια μόνοι μας με δικές μας τροφές, χωρίς ορμόνες, χωρίς αντιβιωτικά, τα οποία τα σφάζουμε και τα δίνουμε στον κύριο Κάντζα, ο οποίος προτιμάει πάντα μόνο την αγορά των Σερών. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μόνο φρέσκα ελληνικά ντόπια κρέατα και μάλιστα από την περιοχή των Σερών. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Την επαναφορά των αυτοτελών χρηματικών προστήμων για τη μία έκδοση αποδείξεων σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του κλεισίματος των επιχειρήσεων έως και ένα μήνα για να αντιμετωπίσει τα εκτεταμένα κρούσματα στην αγορά με τη μία έκδοση αποδείξεων λόγω των χαμηλών προστήμων που προβλέπει το ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης προανήγγειλε εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων και νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που συντελείται με τη μη έκδοση των αποδείξεων. Αυστηρά χρηματικά πρόστιμα για την μη έκδοση αποδείξεων και την ενεργοποίηση του μέτρου του κλεισίματος των επιχειρήσεων έως και έναν μήνα σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αντιμετωπίσει το όργιο φόρο διαφυγής που αποκαλύπτουν τα εκτεταμένα κρούσματα στην αγορά. Εγώ πιστεύω ότι κόβουν όλοι, ειδικά στα δικά μας τα μαγαζιά, και τώρα που μπήκε και η κάρτα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μην κόψει. Περισσότερος κόσμος ψωνίζει με κάρτα, οπότε λογικά κόβεται και η απόδειξη. Αλλά το μέτρο βέβαια είναι πάρα πολύ σκληρό, γιατί όταν ο επαγγελματίας βάλεται από παντού και γίνει και αυτό και τον κλείσει και ένα μήνα του μαγαζί, πες του να κλείσει κιόλας. Μια το ΙΚΑ, άμα βρει ένα ασφάλιστο 10-500, τα μέτρα είναι πάρα πολύ σκληρά.
δεν τους συζητώ. Ναι, και σας λέω πάλι ότι τώρα που μπήκε η κάρτα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ο πελάτης δεν φεύγει χωρίς απόδειξη, τουλάχιστον τα δικά μας τα μαγαζιά έτσι γίνεται, θέλει την απόδειξη γιατί θα φορολογείται και θα κάνει και δεν φεύγει πλέον ο κόσμος και να θες να του μπεις χωρίς δεν γίνεται, αυτό που λέγαν πρώτα μη κόβεις και θα μου κάνεις μεγαλύτερη έκπτωση, δεν του διακινδυνεύουμε κι εμείς. Εμείς πόσα λουκέτα πρέπει να βάλουμε στο κράτος για όλα αυτά που μας κάνει, δεν ξέρω, κάπου εκεί δεν υπάρχει ισοζυγία. Όπως με όλους τους νόμους που βγαίνουν στην Ελλάδα, είναι πολύ ωραίοι, ακούγονται πολύ ωραία με την άποψη ότι να τηρείς, να είσαι νομοταγής κτλ. Φυσικά δεν εφαρμόζεται ποτέ τίποτα. Και αν εφαρμοστεί, θα εφαρμοστεί σε αυτούς που το κάνανε από σπόντα την παρανομία και όχι σε αυτούς που το κάνουν συστηματικά. Λοιπόν, αυτά τα extreme μέτρα δεν είναι νομίζω της εποχής για την Ελλάδα. Η εποχή αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι για να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε ένα κράτος που έχει απλωθεί τόσες δεκαετίες και η αυστηρότητα αυτή του μπαμπά προς τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο δεν νομίζω θα καταφέρει τίποτα. Είναι καιρός για να πηγαίνουμε διακοπές. Είναι το καλύτερο μέτρο. Οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Δεν κοιτάνε εδώ πέρα να μπορούν να κατεβάσουν το ΦΠΑ, να το κάνουν χαμηλό για να μπορούν να εισπράξουν λεφτά. Το έχουν κάνει ό,τι πιο ακριβό υπάρχει στην Ευρώπη, μέσα στις τρεις χώρες, το οποίο τι περιμένουν να πάρουν λεφτά, από δεν τα πάρουνε. Εδώ δεν έχει, δεν κάνει τζίρο, δεν κάνει. Mm-hmm. Εδώ και με 19 να είναι και με 17 να είναι, τζίρο δεν κάνει. Δηλαδή πρέπει να βάλουν σε όλους, δηλαδή από έναν μέσα στα μαγαζιά, από έναν υπάλληλο της εφορίας, για να μπορούν να το κυνηγήσουν αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι με αυτό το μέτρο που έχουν πάρει είναι ότι αρνητικό είναι και ότι θα υπάρχει η χειρότερη φοροδιαφυγή που δεν έχει συμβεί στα τόσα χρόνια. Τώρα τι να πω εγώ, τι να σχολιάσω με αυτό το πράγμα. Πρώτον, εάν πω ότι τι ωραία ευχάριστα θα πάμε και διακοπούλες, θα είναι σαν να λέω ότι δεν κόβω αποδείξεις. Στην προκειμένη κόβω. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να κάτσουν να σκεφτούν λίγο σοβαρά και ό,τι ο καθένας σκέφτεται να μην το βγάζουν προς τα έξω στον κόσμο, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν σοβαρότατα προβλήματα και προβληματίζονται με ό,τι ακούνε. Λίγο να σκεφτούν γιατί θα έχουν δυσάρεστες συνέπειες στον κόσμο. Ό,τι θυμάται χαίρεται ο καθένας, έχω να πω, και τίποτα άλλο. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν από πού μπορούν να μαζέψουν λεφτά. Εάν αυτός είναι ένας τρόπος, το να κλείσει ένα κατάστημα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί τα καταστήματα πληρώνουν ενίκεια. Αυτός που θα τα πάρει ο ιδιοκτήτης δεν θα έχει στην προκειμένη το ενίκιο του. Και όλα, στη συνέχεια, δεν θα μπορεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές σου. Ό,τι πληρώνει, εν πάση περιπτώσει. Τι να πω, δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Αυτά είναι όχι αστεία, λίγο παραπάνω από αστεία. Ωραία. Εμείς να δώσουμε μια άλλη λύση στο κράτος τότε, μαζί με τους φοριακούς. Ας υπάρχει ένα απόσπασμα και να εκτελούνται επιτόπου οι καταστηματάρχες που δεν κόβουν την απόδειξή τους και έτσι για έναν καλό παραδειγματισμό για να πιστεύω μετά από αυτό όλοι οι έμποροι δεν θα υπάρχει κανένας παράνομος, ας γίνουν 2-3 έτσι κοινής θέας, ας πούμε, να το πούμε έτσι, εκτελέσεις, οπότε να είμαστε εντάξει και για να σοβαρευτούμε και λίγο. Εγώ είμαι 40 χρονών, 40 χρόνια που έρχομαι εδώ σε αυτό το μαγαζί, ακούω το ίδιο πράγμα, ότι οι έμποροι και οι καταστηματάρχες φταίνε για όσα κακά υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, ότι εμείς είμαστε οι κλέφτες και δεν κόβουμε αποδείξεις και ότι εμείς φταίμε για τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης προανήγγειλε την ίδια ώρα εντυπωσιακοποίηση των φορολογικών ελέγχων και νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φόρου διαφυγής που γίνεται κυρίως στις τουριστικές περιοχές. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν τόσο στα πρόστιμα όσο και στην απάλληψη των κινήτρων για φοροδιαφυγή με την αποφυγή έκδοσης αποδείξεων. Ναι, τόσο πολλή δουλειά που έχετε να σας πω, που όλη την ημέρα να βγαίνουν να ψάχνουν τα μαγαζιά, τα οποία όλα είναι στο χείλος της καταστροφής. Θα δείτε και λίγο αργότερα πόσα μαγαζιά θα κλείσουν ακόμη, διότι έχουν αυξηθεί τα έξοδα. Και δεν, τα έσοδα είναι μηδαμινά πλέον για τις επιχειρήσεις όλες. Και αν ακούσατε και τον πρόεδρο, τον κύριο Κρουκίδη, ακούμε δηλαδή που πάμε και στα συνέδρια, λέμε όλο αυτό το πράγμα, ότι είναι πολύ μεγάλη φορολογία,
και δεν θα μπορέσουν να κρατηθούν τα μαγαζιά. Ας χαλαρώσει τις φορολογίες, ας χαλαρώσει το κράτος όλα αυτά τα που μας έχει βάλει να πληρώνουμε χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα και μετά βλέπουμε για τους νόμους. Είναι σκληρό μέτρο. Όχι απλά σκληρό, είναι χαζό μέτρο θα έλεγα. Ναι, όλοι θέλουμε να κόβουμε αποδείξεις, αλλά όταν ο νόμος σε υπερφορτώνει με φορολογίες, σου βάζει συνέτερο το κράτος 24% ΦΠΑ, είναι ασύλληπτο ποσό. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ή το κράτος τι σημαίνει να πληρώνεις 24% στο κράτος. Είναι ένας συνέτερος. Πώς να βγεις, με υπαλλήλους, με ταμεία, με και χωρίς δουλειές και κόβει συνέχεια. Εσείς ζητούν αποδείξεις. Ισερέι, κοίταξε, ο κόσμος δεν είναι να ζητάς ή να μην ζητάς. Ποιο είναι το σωστό να κάνεις? Και το σωστό είναι να κοπούν όλα φυσικά και να πληρώσει και ο πελάτης την τιμή που λέει. Όλα αυτά στην ουτοπιστική κοινωνία έτσι γίνονται. Είναι πολύ σκληρό μέτρο, είναι εννοείται. Τι κάνουν δηλαδή? Θα πάνε δηλαδή σε έναν για μια απόδειξη που δεν έκοψε 50 λεπτά, παράδειγμα, και θα το κλείσουν το μαγαζί? Δεν κοιτάζουν από εκεί πέρα τα ταούλια τα μεγάλα κάτω εκεί πέρα που είναι και δισεκατομμύρια, ακούμε τον ένα, δισεκατομμύρια τον άλλον, και έρχονται στο μικρό, στο μεσαίο επαγγελματία που αυτός αυτή τη στιγμή στηρίζει το ελληνικό ας πούμε κράτος, το στηρίζει η μεσαία τάξη, και αυτοί πάνε να την καθαρίσουν. Έχουν τρελαθεί. Οι στερεοί ζητάνε αποδείξεις. Ζητάνε, ναι, ζητάνε. Κοίταξε να δεις, τίποτα δεν μπαίνει μέσα στα μαγαζιά μας χωρίς τιμολόγιο. Από τη στιγμή αυτό γινόταν όταν κάπου υπήρχε μια ελαστικότητα τα οποία εντάξει πηγαίνανε, δεν υπήρχαν τιμολόγια, δεν κόβανε αποδείξεις. Και αυτή τη στιγμή και καρφίτσα να κοπεί, δηλαδή θα έρθει τιμολόγιο. Δηλαδή, γιατί όλα γίνονται τώρα μέσω χρημάτων. Πληρώνεις, έρχεται από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Μα δεν σταμάτησαν οι έλεγχοι. Τι προσπαθούν να μας πούν? Εάν μείνετε εδώ όλη την ημέρα, γενικά δηλαδή στην αγορά των Σερών, δεν μιλάω για άλλες πόλεις, εγώ μιλάω για εμάς. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα ήταν κλιμάκιο εκτός πόλης, δεν ήταν δικό μας, δηλαδή δεν ήταν τα παιδιά από εδώ, και ήταν στην αγορά όλη την ημέρα και γινόταν έλεγχοι στις αποδείξεις. Καθημερινά υπάρχουν έξω έλεγχοι, δηλαδή τι άλλο να κάνουνε? Αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο κόσμος δεν έχει δουλειά, τα καταστήματα δεν μπαίνει κόσμος μέσα να ψωνίσει και υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα, και το πρόβλημά τους δεν είναι αυτό? Δηλαδή από εμάς προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν φοροείσπραξη? Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι που πρέπει να κάτσουν σοβαρά να τους δουν. Ας υπάρξει ανάπτυξη, να μπορεί να έχει ο κόσμος χρήματα, να βγαίνει στην αγορά, να μπορούμε εμείς να έχουμε έσοδα, να μπορούμε να πληρώνουμε το ΦΠΑ μας, να μπορούμε να πληρώνουμε τα έξοδά μας. Αυτά είναι που πρέπει να σκεφτούν. Το να ψάχνουν να βρουν ψήλου στα άχυρα, στην κυριολεξία δεν θα καταφέρουν τίποτα. Ζητούν απόδειξη? Βέβαια ζητούν απόδειξη. Βέβαια ζητούν απόδειξη. Εμένα τουλάχιστον εδώ δεν υπάρχει κάποιο που να μην ζητήσει απόδειξη. Και να μην ζητήσει όμως απόδειξη, την κόβω εγώ. Δεν χρειάζεται να μου ζητήσει ο πελάτης απόδειξη. Κατευθείαν πηγαίνω, κόβω την απόδειξη, τη δίνω. Το αν θα την πάρει ή όχι, αυτό μετά είναι δικό του θέμα. Είμαστε από τα πλέον νομοταγή επαγγέλματα, πιστεύω. Οπότε αυτό το μέτρο, το να μας κλείνει δηλαδή κατευθείαν την επόμενη μέρα ή μετά από κάποιο έλεγχο, όπως είπατε, τα καταστήματά μας, νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα βρει και ισχύ, γιατί είμαστε νόμιμοι. Να σημειωθεί πως ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν το πρόβλημα των χαμηλών προστήμων για την μη έκδοση αποδείξεων με ενδικοποίηση των ελέγχων και με νομοθετικές παρεμβάσεις. Σημείωσε ωστόσο ότι και τα υψηλά πρόστιμα είχαν δοκιμαστεί στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα για την φοροδιαφυγή. Αλλάζουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Μουεζίνης κάλεσε για πρώτη φορά μετά από 85 χρόνια σε μουσουλμανική προσευχή μέσα από το χώρο της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη. Έντονη ήταν η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που κάνει λόγο για ένα ακόμη βήμα υπονόμευσης του χαρακτήρα της Αγίας Σοφιάς. Σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εμφανίστηκε ο Μουεζίνης να απαγγέλει κάλεσμα προσευχής μέσα από την Αγία Σοφία. أشهد أن محمد رسول الله. Νέα τουρκική πρόκληση. Μουζεΐνης καλεί σε προσευχή μέσα από την Αγιά Σοφιά. Σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εμφανίζεται ο Μουζεΐνης να απαγγέλει κάλεσμα προσευχής μέσα από την Αγιά Σοφιά. Είναι κάτι το οποίο μας ενοχλεί πάρα πολύ. Για να χρησιμοποιήσω τον πιο ήπιο χαρακτηρισμό.
Και η Αγία Σοφία δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι μία σειρά γεγονότων τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια και τα οποία δείχνουν έναν σαφή προσανατολισμό της γείτονος χώρας. Άλλα δύο μεγάλα χριστιανικά μνημεία που για μας έχουν μία εξαιρετική σπουδαιότητα διότι ιδρύθηκαν και λειτουργήσαν ως χριστιανικές εκκλησίες με αποφάσεις της κυβέρνησης της Άγκυρας έχουν γίνει τζαμιά χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος διότι υπάρχουν πολλά τζαμιά τα οποία λειτουργούν σε αυτή τη χώρα που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των μουσουλμάνων. Αναφέρομαι στις εκκλησίες της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα η οποία από διετίας περίπου λειτουργεί ως τζαμί στην Τραπεζούντα και αναφέρομαι επίσης στην Αγία Σοφία στην Οίκαια της Βυθινίας εκεί όπου συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και η εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος και αυτή η εκκλησία μετατράπηκε σε τζαμί και ήρθε σειρά τώρα έμεσα γιατί περί αυτού πρόκειται και η Αγία Σοφία, η Μεγάλη Εκκλησία, η Εκκλησία της Ορθοδοξίας μας, με έμεσο τρόπο να αρχίσει να λειτουργεί ως τζαμί. Έγιναν τα πρώτα βήματα. Διαβάστηκαν μέσα στίχοι από το Κοράνιο κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου. Χθες το βράδυ, χθες ή προχθές έγινε προσευχή από τον Ιμάμι, από ό,τι έμαθα. Όλα αυτά δείχνουν ένα προσανατολισμό ο οποίος υπάρχει στη σκέψη των κρατούντων στη γειτονική χώρα της Τουρκίας. Αυτός ο προσανατολισμός, όταν μάλιστα η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως είναι και μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς ανακηρυγμένο από την UNESCO, δείχνουν ένα προσανατολισμό, μια σκέψη, μια κατεύθυνση την οποία έχει η γειτονική χώρα. Η μουσουλμανική προσευχή Αζάν ακούγεται μέσα από την Αγία Σοφιά για πρώτη φορά μετά από 85 χρόνια. Αν και το κάλεσμα της προσευχής ακουγόταν από τους μιναρέδες της Αγίας Σοφιάς, τα τελευταία 4 χρόνια εν τούτης ο Μουζεΐνης πάντα έψελνε από ένα δωμάτιο προσευχής στον περίβολο της Αγίας Σοφιάς και όχι από το εσωτερικό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε με πολύ σοβαρότητα εδώ εμείς. Η Ελλάς, η πατρίδα μας πάντοτε, επιθυμούσε να έχει σχέσεις καλής γειτονίας με όλους τους λαούς και με όλα τα κράτη. Πολλές φορές, ξεχνώντας και το τι αυτή η πατρίδα έχει υποφέρει από τα γειτονικά κράτη και εννοώ από όλα τα γειτονικά κράτη. Διότι δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και η Βουλγαρία, είναι και η Αλβανία, είναι και όλα τα κράτη από τα οποία περιβαλλόμεθα. Και αυτός μην το ξεχνούμε. Πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας, πρέπει να συγχωρούμε, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες στην πατρίδα μας, έτσι ώστε ο λόγος μας να έχει βαρύτητα και να είναι σεβαστός από φίλους και μη φίλους. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε μέσω του εκπροσώπου του Ευστράτου Ευθυμίου την έντονη ανησυχία και τη δυσφορία του σχετικά με την κίνηση αυτή. Ο κύριος Ευθυμίου τόνισε ότι η πράξη αυτή είναι ένα ακόμη βήμα που υπονομεύει τον χαρακτήρα της Αγίας Σοφιάς ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και που προφανώς δεν συνάδει με τις αρχές που οφείλουν να διέπουν ένα σύγχρονο κοσμικό κράτος. Εγώ θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι δυνατόν κάποια ελληνική κυβέρνηση να μην έχει ευαισθησία πάνω σε αυτά τα θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για την πατρίδα μας. Αυτό δεν τολμώ ούτε να το σκεφτώ, ούτε πολύ περισσότερο να το πιστέψω. Απλά, εάν θέλετε να σας απαντήσω, θα ήθελα όχι μόνο από την παρούσα ελληνική κυβέρνηση, αλλά από την κάθε ελληνική κυβέρνηση να είναι λίγο πιο απαιτητική και όπου χρειάζεται να υψώνει
και των τόνων της φωνής της. Αυτή η πατρίδα, η Ελλάς, είναι μια μεγάλη πατρίδα σε πολιτισμό, σε προσφορά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και ολόκληρη η ανθρωπότητα πρέπει να σέβεται την Ελλάδα για αυτά τα οποία έχει λάβει από αυτή την μικρή γωνιά του πλανήτη μας. Έχει λάβει πνεύμα, έχει λάβει φως, έχει λάβει αξίες, έχει λάβει αυτό που αποτελεί την ομορφιά του ανθρώπου. Μπορεί να είμαι θα μικρή σε έκταση, αλλά η Ελλάδα είναι τεράστια σε πολιτισμό και σε προσφορά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οφείλουν λοιπόν να μας σέβονται. Όπως και εμείς σεβόμεθα τους πάντες, οφείλουν και εκείνοι να μας σέβονται και να αναγνωρίζουν την προσφορά της Ελλάδος όχι μόνο στα λόγια, αλλά να την αναγνωρίζουν με τις αποφάσεις τους και με τις ενέργειές τους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι εμείς οι ίδιοι πρώτα θα είμαστε άξιοι αυτού του σεβασμού. Δεν είμαστε διαχειριστές ενός ενδόξου παρελθόντος, αλλά πρέπει να είμαστε συνεχιστές, επάξιοι συνεχιστές αυτού του ενδόξου παρελθόντος. Αυτό έχω να πω και ονόν νοήτω. Και αυτό αφορά σε όλους μας. Σε όλους μας. Γιατί η ευθύνη είναι κοινή σε όλους μας. Εάν το καράβι που ονομάζεται Ελλάς βουλιάξει, θα έχουμε ευθύνη όλοι μας. Είτε κάποιος είναι στο κατάστρωμα, είτε κάποιος είναι στο αμπάρι. Τώρα θα πάμε σε μια ευχάριστη είδηση. Στις 17 Ιουλίου θα πληρωθούν οι σχολικές καθαρίστριες των Σερών, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Δήμου, Νίκος Στεργίου. Έως στις 7 Ιουλίου αναμένεται να έχουν καταβληθεί τα χρήματα από το ΙΝΕΔΙΒΗΜ προς τα δημοτικά ταμεία για την αποπληρωμή των καθαρίστριων. Έως στις 7 Ιουλίου αναμένεται να έχουν καταβληθεί τα χρήματα από το ΙΝΕΔΙΒΗΜ προς τα δημοτικά ταμεία για την αποπληρωμή των σχολικών καθαριστριών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε. Επομένως, μέχρι τις 13 του μήνα, οι σχολικές καθαρίστριες θα λάβουν τα χρήματα των δύο μηνών που τους οφείλονται. Εμείς είχαμε αποφασίσει ξέχωρα από την κινητοποίηση, όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά, σαν Δήμος και σαν υπεύθυνοι της Επιτροπής εκεί, να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από άλλες δραστηριότητες της Επιτροπής για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις καθαρίστριες. Στις 13 του μήνα νομίζω ότι θα καταβληθούν οι δύο τελευταίοι μήνες που χρωστάμε. Από εκεί και πέρα θα μπορούν οι καθαρίστριες να πάρουν το χαρτί τους για να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Η καταβολή τους μέσω των σχολικών επιτροπών θα απαιτήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα περί των 15 ημερών, προκειμένου να ρυθμιστούν γραφειοκρατικές διαδικασίες και να λάβει τα χρήματά του το προσωπικό. Ναι, και στέλνουν πάλι κάποια χρήματα. Εμείς και να μην είχαν ερχόντουσαν αυτά τα χρήματα τα οποία περιμέναμε από την Επιτροπή, θα τα καταβάλαμε τα. Είναι μια ιστορία η οποία τραβάει σε χρόνια. Νομίζω εδώ υπάρχει έλλειψη και πολιτικής βούλησης για να μπορέσει να λυθεί το θέμα. Εμείς έχουμε βάλει ένα συγκεκριμένο θέμα, ότι οι καθαρίστριες αυτές προσφέρουν μια πάγια δουλειά και συνέχεια ουχόμενη. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της πρόσληψης για να γίνουν μόνιμες και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πληρώνουμε, δεν πληρώνουμε, κάθε χρόνο να περιμένουμε τρεις σκία. Είναι σίγουρο ότι εδώ δύο άνθρωποι, δύο Έλληνες μπορούν να συνομιληθούν. Φανταστείτε τώρα τρία υπουργεία ότι πρέπει να βγάλουν μια κοινή οικία κάθε χρόνο για να μπορούν να πληρώνουν. Αυτά είναι αναπίτευτα πράγματα, γιατί και το κόστος το οποίο καταβάλει το δημόσιο για αυτές τις καθαρίστριες είναι πολύ μικρό. Είναι από 250 ευρώ μέχρι 400 ευρώ το μήνα. Νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλά αμοιβόμενοι και δεν χρειάζεται αυτή τη συμπεριφορά από την πλευρά της πολιτείας και του κράτους. Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής ανακοίνωσε ότι οι συμβάσεις των σχολικών καθαριστριών ανανεώνονται για ένα ακόμη διδακτικό έτος με τροπολογία που θα κατατεθεί άμεσα. Νομίζω ότι είναι αυτό. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στην πολιτική σκηνή, το γνωρίζετε αυτό. Υπήρχε ένα πρόβλημα που έβαζαν μέσα κατά πόσο αυτές θα έπρεπε να περάσουν μέσα από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Εμείς είχαμε κάνει και συγκεκριμένη πρόταση σε ένα εργατικό κέντρο και σαν το εργατικό κέντρο είχε κάνει, αλλά και η ΓΕΣΕ είχε κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Να μπουν αυτές οι οποίες δουλεύουν χρόνια με κάποια μόρια τα οποία υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν μόρια γιατί είναι χρόνια, και από εκεί και πέρα, αν θέλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, ας τη βάλουν. Ας το μοριοδοτήσουν και να τελειώνουν. Δεν μπορεί να πάει αυτή η διαδικασία εσά.
Αλλά είναι όπως όλα τα πράγματα σε μια περίοδο κρίσης οικονομικής, που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική τμήμα, συνεχώς αυτά τα πράγματα επαναλαμβάνουν. Πρέπει κάποτε να σταματήσει. Το βάλαμε επιτακτικά. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αντιμετώπιση και την επόμενη χρονιά, γιατί από ό,τι άκουσα, ο κ. Σκουρουπλής είπε ότι ανανεώνονται οι συμβάσεις για ένα χρόνο. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Την παραίτησή της υπέβαλε από την 1η Ιουνίου η πρόεδρος Σχεδή Ηράκλειας Ευδοξία Σημεωνίδου, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους. Το θέμα τέθηκε σήμερα στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να οριστεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφελούς Επιχείρησης. Την παραίτησή της υπέβαλε από την 1η Ιουνίου η πρόεδρος της Σχεδή Ηράκλειας Ευδοξία Σημεωνίδου, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους. Το θέμα τέθηκε σήμερα στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, προκειμένου να οριστεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η τηλεόραση Επιλογές επικοινώνησε με την κυρία Σημεωνίδου για το θέμα, ωστόσο η ίδια δεν θέλησε δημοσίως να τοποθετηθεί. Απλά επιβεβαίωσε το γεγονός. Για το συγκεκριμένο ζήτημα μίλησε στην Ελένη Μωραήτη και στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι ο Δήμαρχος Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσαχιακίδης. Αποχώρησε η πρόεδρος, η κυρία Σημεωνίδου, από την ΚΕΔΗ. Ναι, από την ΚΕΔΗ για λόγους προσωπικούς. Δεν έχω να πω τίποτα. Από τη θέση της Προέδρου, όχι από το συνδυασμό σας. Όχι βέβαια, από τη θέση της, από τη θέση ως διοικητικού μέλους, ναι, της ΚΕΔΗ. Α, ως διοικητικό μέλος, ναι. Και Προέδρου εννοείται. Γιατί? Για προσωπικούς λόγους. Εντάξει, τώρα το προσωπικούς λόγους πάντα γράφεται σε μια επιστολή ΚΕΔΗ παραίτησης. Το παρασκήνιο θέλουμε να μάθουμε. Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ ποιοι είναι οι λόγοι προσωπικοί. Και αν τους γνώριζα, θα μπορούσα να τους πω τον αέρα. Όχι. Αν είναι κάτι προσωπικό, ως προσωπικό όχι, δεδομένο δεν το θέλω. Αλλά αν είναι ένα θέμα συνδυασμού, ένα θέμα που δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει η κυρία Σημεωνίδου, διοικητικό εννοώ, και αν όντως υπάρχει ένα ζήτημα, επειδή αργά ή γρήγορα θα βγει στη δημοσιότητα, ρωτάω μήπως θέλετε να μου το πείτε εσείς. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει θέμα, δεν φεύγει την παράταξη, φεύγει από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗ. Όσον αφορά τη δουλειά της στην ΚΕΔΗ, δεν μπορώ να πω κουβέντα ότι δεν συνέχισε το έργο της ΔΕΙΑΤ, της, συγγνώμη, ΚΕΔΗ, ναι. ΚΕΔΗ, αυτά τα δύο χρόνια. Συνέχισε το έργο του προκατόχου της, του κυρίου Κουτσάκη, ναι, σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Πρόεδρος στην ΚΕΔΗ αναλαμβάνει ο κύριος Αναστασιάδης και αντιπρόεδρος ο κύριος Τυριακίδης. Ένας ακόμη σταθμός. Ένας ακόμη σταθμός για εμάς. Ένας ακόμη σταθμός για εσάς. Τώρα ένα ακόμη κατάστημα χρυσό στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Ιγρήτας. Ένας σταθμός στο ταξίδι σας, στον οποίο θα βρείτε τα πάντα. Τις αγαπημένες σας μπουγάτσες και όλα τα σφολιατοειδή, όλων των ειδών τα σάντουιτς, πίτσες, μακαρονάδες, καφέ, γλυκά, παγωτό και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Είδη καπνιστού και όλος ο έντυπος τύπος. Και φυσικά, ειδικός χώρος για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Το χρυσό. Ένας ακόμη σταθμός από εμάς για εσάς. Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Μηγρήτας. Στη δωρεά ενός σύγχρονου μηχανήματος υπερήχου προχώρησε η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης προς το Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Το νέο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μητρόπολη κατόπιν συνεννοήσεως με τον εκτελούντα χρέη διοικητή του νοσοκομείου, Νίκο Νικολαίδη. Σωτήρη αποδεικνύει τη δωρεά της Μητρόπολης Σερών και Νιγρήτης, αφού ο Μητροπολίτης Θεολόγος δώρησε στο καρδιολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Σερών ένα καινούργιο υπερηχογράφο. Το νέο μηχάνημα αγοράστηκε από τη Μητρόπολη κατόπιν συνεννοήσεως του τελών χρέη διοικητή Νίκου Νικολαίδη με τον Μητροπολίτη, όταν ο δεύτερος ενημερώθηκε για τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο της πόλης. Η τοπική μας εκκλησία, ανταποκρινωμένη στο σχετικό αίτημα από τον κύριο διοικητή του νοσοκομείου μας,
αναφορικός με την αγορά ενός υπερηχογράφου για το καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου, έσπευσε να τίνει ευήκονους σε αυτή την παράκληση και να προχωρήσει στην αγορά και στην προσφορά, στην δωρεά αυτού του μηχανήματος, που είναι απολύτως αναγκαίο για την καλή λειτουργία του καρδιολογικού τμήματος του νοσοκομείου μας, για να βοηθηθεί δι' αυτού του τρόπου το κομμάτι εκείνο του πληθυσμού μας που αντιμετωπίζει κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την καλή λειτουργία της καρδιάς. Η τοπική μας εκκλησία είναι πάντοτε κοντά και στο νοσοκομείο και στους άλλους φορείς, και μάλιστα σε αυτούς που επιτελούν ένα τόσο σπουδαίο έργο όπως είναι το νοσοκομείο μας, οι γιατροί μας, το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό και μάλιστα σε περιόδους βαθιάς κρίσεως. Όλοι μας πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και δίπλα στους σπουδαίους αυτούς λειτουργούς, από τους οποίους κατ' άνθρωπον εξαρτάται η διατήρηση του πολυτίμου αγαθού της υγείας. Η τοπική μας εκκλησία με πολύ αγάπη και με χαρά και με τιμή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται και μάλιστα κάτω από αντίξουες συνθήκες για αυτό το πολύτιμο αγαθό της υγείας, προσφέρει αυτό τον υπερηχογράφο, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί καλά το τμήμα και οι αδελφοί μας που το έχουν ανάγκη να βρίσκουν και τα κατάλληλα μέσα και κυρίως τη θεραπεία. Ο κύριος Νικολαίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Μητρόπολη και προσωπικά στον Μητροπολίτη Θεολόγο για αυτήν την ευγενική χορηγία και παραχώρηση, καθώς με το μηχάνημα θα καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και δεν θα υπάρχει αναμονή. Εκ μέρους όλων των υπηρετών της υγείας που λειτουργούν μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και εκ μέρους όλης της τοπικής κοινωνίας, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την τοπική εκκλησία και προς τον Μητροπολίτη μας, που μας δίνει την ευκαιρία με τη δωρεά του να προσφέρουμε κι εμείς στον κόσμο αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Μας προσφέρει η εκκλησία ένα σύγχρονο υπερηχογράφο για την καρδιολογική κλινική, που θα αναβαθμίσει σίγουρα τις υπηρεσίες προς τον κόσμο του νομού μας. Όλοι γνωρίζουμε το θεάρεστο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο του Ιεράρχη μας. Εγώ προσωπικά γνωρίζω και την μεγάλη του ευαισθησία προς τους ασθενείς και προς τον ανθρώπινο πόνο. Αυτή η προσφορά στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας. Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι μετά από μια συνάντηση που είχαμε, δεν έχει πολύ καιρό, πολύ λίγο καιρό, που από ενδιαφέρον ο Μητροπολίτης μας ρώτησε για τα προβλήματά μας και αναφέραμε λίγα πράγματα και αντιλήφθηκε μόνος του ότι έχουμε κάποιες ελλείψεις και θέλησε να καλύψει αυτές τις ελλείψεις μας. Και να τονίσω ακόμα ότι η αντίδραση, η προσφορά του ήταν άμεση. Και τον ευχαριστούμε ξανά πάρα πολύ. Το μηχάνημα αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι παλιάς τεχνολογίας. Μας το έδωσε η περιφέρεια, λειτουργούσε παλιότερα στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Με το καινούργιο μηχάνημα δεν θα υπάρχει καταρχάς καθόλου σειρά, καθόλου ραντεβού. Θα εξυπηρετούνται όλοι αμέσως. Η καρδιολογική κλινική είναι μια από τις πιο καλές καρδιολογικές κλινικές στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι πλήρως στελεχωμένη. Έχει 7 ειδικούς γιατρούς και άλλους τόσους ειδικευόμενους. Οπότε αυτό το μηχάνημα είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο που οι γιατροί μας θα το αξιοποιήσουν. Και θα εξυπηρετηθούν σε ρέι. Θα εξυπηρετηθούν σίγουρα και μάλιστα με έγκυρες εξετάσεις. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο Μητροπολίτης Σερών βοηθάει τους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας ως Εκκλησία να βοηθούμε όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται, όπως σας είπα, κάτω από δύσκολες συνθήκες για το κοινωνικό καλό. Γιατί και εκείνοι, και οι γιατροί μας, και οι νοσηλευτές, και οι πυροσβέστες, και οι αστυνομικοί,
Εργάζονται για το κοινωνικό καλό. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να είμαστε δίπλα τους, αντιλέγγυοι, βοηθοί, συμπαραστάτες, εμείς δε ως Εκκλησία πρωτίστως με την προσευχή μας, έτσι ώστε να τους βοηθά και να τους στερεώνει ο Θεός, αλλά και με άλλους τρόπους που μπορούμε. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται ως εκ περισσού. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι η προσφορά της Εκκλησίας μας στο λαό. Πάμε τώρα από τις Σέρες στον Εύρο. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη για να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς. Κύριε Πέτροβιτς, καλησπέρα σας από τις Σέρες. Καλησπέρα, κύριε Θωματίκο. Έχουμε μια ευχάριστη είδηση, καθώς ξεκινά η κατασκευή ενός ιδιαιτέρως σημαντικού έργου για την περιοχή αλλά και για τον αθλητισμό συνολικά. Ακριβώς, κύριε Θωματίκο, πρέπει να σας πω, καταρχάς για να γνωρίζουν οι τηλεθεατρίες και οι τηλεθεατές σας, ότι η Αλεξανδρούπολη ήταν η μοναδική πρωτεύουσα νομού, ναι, που δεν είχε ένα κλειστό γυμναστήριο που να μπορεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του Εθνικού Αλεξανδρούπολη, που όπως ξέρετε παίζει στο βόλεϊ στην πρώτη εθνική κατηγορία. Εδώ και μερικές δεκαετίες έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακριβώς. Και η ομάδα, της Ορεστιάδας κατά περιόδους, αλλά κυρίως ο Εθνικός. Αλλά η Ορεστιάδα, κύριε Θωματίκο, είχε και έχει ένα τέτοιο κλειστό γυμναστήριο. Η Αλεξανδρούπολη, που είναι και πρωτεύουσα του νομού, δεν είχε τη δυνατότητα να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις. Γιατί απλούστατα αυτό το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο κατασκευάστηκε το 1974, δεν είχε αυτές τις προδιαγραφές οι οποίες απαιτούνται. Εμείς το είχαμε εντάξει αυτό σε πρώτη προτεραιότητα από την προεκλογική περίοδο. Ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Παυλίδης, το ήξερε πολύ καλά το θέμα. Απλούστατα πέσαμε σε μια δύσκολη περίοδο με πλημμύρες, καταστροφές, ζωονόσους. Θα θυμόσαστε όλα αυτά. Βεβαίως. Ο Εύρος δοκιμάστηκε πολύ έντονα. Οπότε όμως. Για ένα περίεργο λόγο, κατά μια περίεργη σύμπτωση, δοκιμαστήκαμε περίπου από τα ίδια. Και από τις ζωονόσους και από τις πλημμύρες. Ακριβώς. Και από το ανατολικό και το δυτικό άκρο. Έτσι. Λοιπόν. Γιατί η άποψή μου είναι ότι οι Σέρες είναι δίπλα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι ένα κομμάτι της Ανατολικής Μακεδονίας. Αυτό είναι γεγονός. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε βάλει σαν ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο προτάξαμε την δημιουργία κλειστού γυμναστήριου. Βέβαια τα χρήματα δεν υπήρχαν αρχικά, δεν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια. Παρ' όλα αυτά ο Περιφερειάρχης με έντονη προσπάθεια, με πολλές οχλήσεις στην Αθήνα, κατόρθωσε εδώ και τρεις μήνες το διεκδικούσε όλο αυτό το ζήτημα, κατόρθωσε να εξασφαλίσει ένα ποσό της τάξης των 3.900.000 ευρώ και πλέον έγινε σήμερα μια συνέντευξη τύπου στην Αλεξανδρούπολη, παρουσία του Δημάρχου, του κυρίου Λαμπάκη, στο οποίο ο Περιφερειάρχης είπε ότι πλέον τα χρήματα υπάρχουν, τώρα είναι πλέον στο χέρι του Δήμου να εκπονήσει μια μελέτη προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα δημοπράτησης του έργου, το οποίο να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι, η επόμενη ερώτηση θα ήταν αυτή, κύριε Πέτροβιτς, αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα, είπε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, εμείς απλώς παρακολουθούμε το όλο θέμα στενά, αλλά πλέον, ξέρετε, μέσω προγραμματικής σύμβασης θα γίνει αυτό με το Δήμο, γιατί προφανώς η Περιφέρεια δεν έχει οικόπεδα. Δεν έχει οικόπεδα. Ο Δήμος όμως διαθέτει τα οικόπεδα και σε σημείο μάλιστα δίπλα στο κλειστό κολυμπητήριο υπάρχει ένα οικόπεδο που είναι χαρακτηρισμένο για να φιλοξενήσει αθλητικές υποδομές. Ενδεχομένως εκεί θα γίνει το νέο κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης και το χρονοδιάγραμμα, είπε ο Δήμαρχος, ότι είναι το 2018 ή το 2019 να ολοκληρωθεί το έργο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, κύριε Θωματίκο, γιατί όπως σας είπα δεν υπάρχουν αυτού του είδους οι υποδομές για να εξυπηρετούν και πολλές αθλητικές δραστηριότητες. Έχετε δίκιο σε αυτό και συμφωνώ και με το ρήμα που χρησιμοποιήσατε για τον Περιφερειάρχη, κατόρθωσε να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί αθλητικά έργα στην Ελλάδα μετά από μια, δεν ξέρω κατά πόσο λελογισμένη ήταν η κατανομή τους πριν από μια δεκαετία και κάτι, με το πρόγραμμα Ελλάδα 2004, πλέον δεν γίνονται εύκολα. Δυστυχώς, κύριε Θωματίκο, πέσαμε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία και τα έργα αυτά μετά το 2004, τα αθλητικά έργα, έχουν μπει σε μια διαδικασία τροχοπέδης, δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει, βλέπετε, και έπρεπε να ολοκληρωθεί, πόσο καθυστερεί η υλοποίησή του, αλλά και όσα υλοποιήθηκαν δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να γίνουν άλλες παρεμβάσεις προκειμένου
αυτές οι υποδομές να γίνουν ακόμα πιο λειτουργικές. Γιατί κάποιες υποδομές, ακούω από άλλους συναδέλφους από την περιφέρεια, δεν είναι οι ιδέουσες και θα χρειαζόταν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Εν τούτοις δεν υπάρχουν χρήματα. Εγώ θέλω να πω όμως ότι ο Γιώργος Παυλίδης, ο περιφερειάρχης μας, πραγματικά έδωσε στοιχή για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το έργο σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Και νομίζω ότι πλέον όλοι αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό εγχείρημα είναι και πώς μπορούμε επιτέλους, όταν πραγματικά θέλουμε κάτι να το πετύχουμε, αυτό είναι νομίζω το συμπέρασμα, όταν θέλουμε κάτι να το πετύχουμε, αν το διεκδικήσουμε με το σωστό τρόπο, αλλά και με υπομονή και επιμονή, μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούμε. Αυτή ήταν η λογική του Περιφερειάρχη. Γιατί τον πρώτο καιρό που υπόθηκαν, γιατί ο προηγούμενος Περιφερειάρχης, ναι, είχε εξαγγείλει ένα προεκλογικά ένα έργο της τάξης των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Και τότε εμείς είχαμε πει ως παράταξη ότι δεν μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τέτοιο μεγάλο έργο 18 εκατομμύρια ευρώ. Αντιθέτως, θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα έργο μικρότερο, με μικρότερο δηλαδή, με μικρότερο κονδύλιο, αλλά να είναι και βιώσιμο, αλλά και να εξυπηρετεί τις ανάγκες για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων. Τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά, βλέπετε. Και σήμερα όμως μιλούμε για καθουσίαν για ένα έργο που είναι εφικτό και μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τις οποίες έχουμε. Θα είναι 1.300 θέσεων το κήπεδο, το κλειστό. Περίπου 1.300 θέσεων. Πρέπει να γίνει μελέτη το ταχύτερο δυνατόν από το Δήμο, προκειμένου αυτή η μελέτη μετά να γίνει η δημοπράτηση του έργου. Τα χρήματα υπάρχουν, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να επισπεύδουμε, θεωρώ, και θεματικό τις διαδικασίες, γιατί είμαστε σε μια πολύ ρευστή οικονομική κατάσταση. Παρότι είναι εξασφαλισμένα τα κονδύλια, δεν ξέρει κάποιος αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα και δημιουργηθεί ένα γενικότερο πρόβλημα στη χώρα. Είναι σωστό αυτό που λέτε, γιατί και στις Σέρες υπήρχαν τα κονδύλια, πέσαν τα θεμέλια, πέσαν τα μπετά και ο εξοπλισμός, ένα κλειστό κολυμβητήριο που ξεκίνησε και έχει μείνει ανοιχτό μέχρι σήμερα και έχει ρημάξει. Εδώ και δεκαετία περίπου. Άρα το παράδειγμα των Σέρων, το οποίο είναι ζωντανό, θα πρέπει να μας κάνει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο σύντομοι στις αποφάσεις μας και στις ενέργειές μας. Γιατί οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ ρευστές. Οι συγκυρίες οικονομικές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και αν θέλετε, κατ' εκτίμηση είναι και ασύμμετρες. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις του σήμερα με τις λογικές του χθες. Γιατί δυστυχώς έχουμε μείνει πολλές φορές σε επίπεδο διαδικασίες σε λογικές του χθες. Ναι, ονειρευόμαστε έργα φαραωνικά τα οποία δεν είναι εφικτό να γίνουν. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Καλό βράδυ, κύριε Σωματίκο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Με καθυστέρηση λίγων ημερών, όπως διευκρινίζουν στελέχη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης, θα εκδοθεί η πρόσκληση προς τους γονείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ μέσω ΕΣΠΑ. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Τους στόχες δεν θα μείνει φέτος χωρίς βάουτσερ, χάρη στα οποία θα φιλοξενηθούν τα παιδιά τους σε ευρωφωνηπιακούς σταθμούς καθώς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ΚΔΑΠ χωρίς να πληρώνουν τραφεία, έδωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής θα είναι φέτος 81.000 και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, τότε θα καταβληθεί προσπάθεια να εξευρεθούν πρόσθετοι εθνικοί πόροι ώστε να αυξηθούν οι παρεχόμενες θέσεις, υποσχέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής και η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου και ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης. Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, υπολογίζεται ότι βάουτσερ θα λάβει περίπου το 80% όσων υποβάλλουν σχετική αίτηση. Πέρσι υποβλήθηκαν 120.000 αιτήσεις, πληρούσαν τις προϋποθέσεις 107.000 και έλαβαν το κουπόνι οι 81.000. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι με ετήσιο εισόδημα έως 26.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, καθώς και γονείς παιδιών με αναπηρία και άνεργοι. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, κατά μέσο όρο ικανοποιούνται οι αιτήσεις με μέσο ετήσιο εισόδημα περί τις 12 με 13.000 ευρώ.
Από τα 175 εκατομμύρια ευρώ που είναι η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος από ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους, τα 100 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, το οποίο καθορίζει η Ελστάτ, ενώ τα υπόλοιπα απευθύνονται σε όσες το υπερβαίνουν. Η πρόσκληση της ΕΤΑ, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, που υλοποιεί το πρόγραμμα προς τους ενδιαφερομένους γονείς για να υποβάλουν αιτήσεις, επρόκειτο να δημοσιοποιηθεί σύντομα. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλός της Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, θα καθυστερήσει για λίγες ημέρες εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών της περιφέρειας. Την 1η Αυγούστου θα ανακοινωθούν ποιοι θα λάβουν βάουτσερ, το οποίο θα εξαργυρώσουν σε έναν από τους περίπου 2.000 δημοτικούς ή 900 ιδιωτικούς βρεφονιμπιακούς και παιδικούς σταθμούς ή κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ για άτομα με αναπηρία. Για πρώτη φορά φέτος, οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη δομή την οποία επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους, το οποίο μπορεί να απασχολείται όχι μόνο σε μία βάρδια, π.χ. πρωινή, ή και εναλλάξ και στις δύο, μία εβδομάδα στην πρωινή και την άλλη στην απογευματινή και ούτω καθεξής. Εάν ανάλογη είναι η επαγγελματική υποχρέωση του γονιού, λόγου χάρη ταμεία σε σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, το βάουτζερ θα ακολουθεί τον δικαιούχο, γεγονός που σημαίνει ότι ο τελευταίος θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε άλλη δομή σε περίπτωση που μετακομίσει σε μια άλλη περιοχή. Όσοι τελικά δεν μπορέσουν να βρουν δομή για το παιδί τους, δεν χάνουν την κυριότητα των κουπονιών και ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να το λάβουν οι επόμενοι σε μοριοδότηση. Τέτοιες περιπτώσεις παρατηρούνται σε απομακρυσμένες περιοχές όπου οι δομές είναι λίγες και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Ενστάσεις ως προς το νέο σύστημα εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ την ίδια ώρα, ο οποίος σημειώνει ότι επειδή σε κάθε δομή οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις προσφερόμενες θέσεις, κάποιοι δεν θα γίνουν δεκτοί και θα αναζητήσουν θέσεις σε άλλη δομή, η οποία όμως θα έχει καλυφθεί από άλλους δικαιούχους νωρίτερα. Όπως σημείωσαν εκπρόσωποι που παρευρέθηκαν συνέντευξη τύπου, ουσιαστικά όσοι γονείς δεν καταφέρουν να βρουν δομή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και να κάνουν χρήση του βάουτσερ, θα το χάνουν. Έτσι εκτιμούν ότι τελικά από τις συνολικά 81.000 δικαιούχους, στην πράξη οι ωφελούμενοι δεν θα υπερβαίνουν τις 60.000. Αυτό προκαλεί στους ίδιους ανασφάλεια, καθώς ως εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκφράζουν φόβους ότι σε πολλούς από αυτούς δεν θα ανανεωθεί η σύμβαση. Ωστόσο, καθησυχαστική σε αυτό το ζήτημα εμφανίστηκε την ίδια ώρα η κυρία Φωτίου, δίνοντας σχετική απάντηση. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά τμήματα, περιμένουμε για αύριο Τετάρτη 6 Ιουλίου. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Αναλυτικά, στις Σέρρες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 25 έως 28 βαθμούς. Στην Καβάλα από 25 έως 29 βαθμούς. Στην Δράμα από 24 έως 32 βαθμούς. Στην Ξάνθη και την Κομωτινή ο υδράγυρος θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Ενώ στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα τους 32 βαθμούς Κελσίου. We'll be right back.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές στο νομοσερόν την Ανατολική Μακεδονία τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καληνύχτα σε όλους.